πρόσφατα. Όταν λοιπόν δεν σπάσει αυτό το απόστημα, δεν αποδεχτούν και οι τράπεζες ότι ουσιαστικά έγιναν υποκείμενα κακοδιαχείρισης τα προηγούμενα χρόνια και δεν μπει μία φραγή, η κυβέρνηση Φερρυππίν ας ενεργοποιήσει αυτή τη διάταξη περί των κυβερνητικών επιτρόπων στις τράπεζες, που την ξεκίνησε, αν θυμάμαι καλά, ο κύριος Αλογοσκούφης, και εκείνος δεν την εφάρμοσε, ούτε αυτή η κυβέρνηση γκρινιάζει την εφαρμόζει. Και ο κύριος Προβόπουλος, γκρινιάζουν και οι τραπεζίτες, κύριε Κοντρότσο. Ναι, αλλά πρέπει κάτι να γίνει. Γιατί αν ισχύει αυτό που περιγράφει ο κύριος Δούκας, εγώ σημείωσα μία λέξη που είπε. Δεν είναι εξασφαλισμένες οι καταθέσεις. Είναι τρομακτικό αυτό. Εάν ισχύει. Επί των ημερών σας, κύριε Δούκα, της Νέας Δημοκρατίας, δεν υπάρχει δήλωση δέσμευσης για ένα όριο 100.000 ευρώ. Εγγύηση καταθέσεων. Ναι, έχει αρθεί αυτό. Μια μικρή παρένθεση. Καταρχήν, ο κύριο Κοτρότσο έχει απόλυτο δίκιο γι' αυτό. Δηλαδή, πρέπει να γίνει μια έρευνα από την Τράπεζα της Ελλάδας, όχι από τους επιτρόπους. Οι περισσότεροι είναι άσχετοι. Στις ΗΠΑ το κάναν, αν θυμάμαι καλά. Μετά τα ενυπόθηκα δάνεια. Και όλο το σκάνδαλο με τα στεγαστικά. Έγιναν αυτοί οι έλεγχοι. Πρέπει να γίνει ένας έλεγχος για τα θαλασσοδάνεια. Όσο αφορά την εγγύηση στις καταθέσεις, εδώ δεν μπορεί να εγγυηθεί το κράτος τον εαυτό του. Πού να κάνει την εγγύηση. Έχει αρθεί αυτή η δέσμευση. Όχι, ισχύει, δεν έχει αρθεί, αλλά δεν υπάρχουν λεφτά για να καλυφθεί. Με τι λεφτά θα καλυφθεί αυτή η δέσμευση. Ήταν μια δέσμευση. Κατά τη γνώμη μου είναι στον αέρα. Ήταν στον αέρα. Τότε μπορεί να μην ήταν, αλλά τα δημόσια οικονομικά έχουν χειροτερεύσει κατά πολύ. Να θυμηθώ κι εγώ για μισό λεπτό.